η προστασία του περιβάλλοντος για τα συμβατικά κόμματα σημαίνει τροχοπέδι στην ανάπτυξη, σημαίνει ότι τη θεωρούν σαν κάτι ενάντια στην ανάπτυξη. Ποια είναι η θέση των οικολόγων πράσινων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη? Η αλήθεια είναι ότι το μοντέλο το αναπτυξιακό που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη τόσο το περιβάλλον όσο και τους ανθρώπους. Ο στόχος είναι δηλαδή να μειωθεί και το εργασιακό κόστος και το περιβαλλοντικό κόστος, έτσι ώστε να έχουν περισσότερα κέρδη. Εμείς είμαστε ακριβώς στον αντίποδα. Θεωρούμε ότι μια υγιή οικονομία προϋποθέτει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας, δηλαδή ανθρώπους ευτυχισμένους, ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και προϋποθέτει ένα υγιές περιβάλλον. Και τα δύο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλή ανάπτυξης και όχι τα ανάποδο. Να δώσω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει η μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ που λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 200.000 νέες θέσεις εργασίας κατέτος σε τομείς που για εμάς τους οικολόγους πράσινους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό το λέει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, όχι εμείς. Να αναφέρω ενδεικτικά. Ένα, σε τομείς όπως είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εάν σκεφτούμε τον ασωπό, κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό ως παράδειγμα, ή αν σκεφτούμε αυτό που λέγεται πολύ συχνά ότι σε επόμενο χρόνο, σε εισαγωγικά, οι πόλεμοι θα γίνουν για καθαρό νερό, καταλαβαίνετε τι σημασία έχει ο τομέας αυτός. Δεύτερο, σε τομείς που έχουν να κάνουν με την απεξάρτησή μας από το ρηκτά καύσιμα και σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν συλλογιστούμε την κλιματική αλλαγή, αν συλλογιστούμε την ερημοποίηση, εάν συλλογιστούμε ότι θα έχουμε μετανάστες εξαιτίας κλιματικών αλλαγών, καταλαβαίνετε τη σημασία και αυτής της κατεύθυνσης. Ή αν συλλογιστούμε επίσης ότι όσο μπορούμε, όσο μάλλον δεν ενεργοποιούμεθα για να σταματήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, διακινδυνεύουμε την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και ιδιαίτερα σε μια περιοχή σαν τη δική μας, φανταστείτε την οικονομική καταστροφή. Τρίτος τομέας, να πούμε την αναβάθμιση την ενεργειακή των κτηρίων μας. Σκεφτείτε την ανεργία που έχει η οικοδομή, σκεφτείτε τι οικονομία θα έχει στην τσέπη μας μια τέτοια δραστηριότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτός ο τομέας έχει πολύ μεγάλη σημασία και δημιουργεί θέσεις εργασίας πολλαπλασιαστικές. Να μιλήσουμε επίσης και για έναν άλλο τομέα, αυτόν της βιολογικής γεωργίας. Σκεφτείτε τι παράγουμε, τι καταναλώνουμε και τι επιπτώσεις έχει στην υγεία μας, αλλά και στο περιβάλλον η εντατική καλλιέργεια. Αυτά είναι χτυπητά παραδείγματα, υπάρχουν μελέτες, σας ξαναλέω, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, άρα δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει και εκεί πρέπει να συμβάλλουν δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να στηριχθεί στην πραγματική οικονομία και να αποφασίσουμε τελικά σε αυτόν τον τόπο πώς θέλουμε να παράγουμε και πώς και τι θέλουμε να καταναλώνουμε. Έχει μεγάλη σημασία για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη την οποία επικαλούνται οι οικολόγοι πράσινοι έχει να κάνει με αυτές τις νέες εργασίες, αυτού του τύπου νέες εργασίες που τελικά θα δώσουν μια άνοδο στην οικονομία και όχι ένα επιπλέον κόστος, έτσι δεν είναι αυτό? Θέλουμε να αγαθά και υπηρεσίες που να συμβάλλουν στην ευημερία. Ξέρετε, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυτό που συνηθίζεται να ονομάζεται ΑΕΠ, μπορεί να μεγαλώνει και με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την καταστροφή μας. Μάλιστα, δηλαδή, μάλιστα, το ΑΕΠ ακριβώς φουσκώνει και με τις πυρκαγιές. Το ΑΕΠ φουσκώνει και με τα νοσήλια. Εμείς δεν θέλουμε. Και με τους πολέμους, ίσως, ναι, για κάποιες χώρες. Όλα αυτά τα κακά. Εμείς θέλουμε ένα ΑΕΠ το οποίο να έχει θετικό πρόσημο και στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε τις επόμενες μέρες. Να στηρίξουμε μια οικονομία δηλαδή που δεν θα καταραίει, δεν θα είναι μια φούσκα. Δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε, ξέρετε, οι οικολόγοι πράσινοι να γυρίσουμε στην πρώην μνημονίου εποχή. Από τότε λέγαμε ότι είναι μια φούσκα αυτό και ότι θα σκάσει. Πολύ σκληρά το συνειδητοποιούμε σήμερα και θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να βάλουμε τις νέες βάσεις. Σχετικά με κάποιους όρους του μνημονίου, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει, θέλουν να παραχωρήσουν ορισμένες περιοχές, όπως κάποιες περιοχές Natura της Κέρκυρας και όπως η περιοχή του Ερημίτη. Η αναδιαπραγμάτευση, η ακύρωση του μνημονίου θα έχει στόχο, δηλαδή,
μετά τις εκλογές να καταργηθούν και αυτοί οι όροι που δίνουν παραμένως κάνει την λίμνη Κορυζία που είναι περιοχή Natura για οικοπεδοποίηση. Αυτές οι στρατηγικές εισαγωγικά είναι καταστροφικές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε να πριονίζουμε συνεχώς το κλαδί που καθόμαστε, το κλαδί της ζωής μας. Η βιοποικιλότητα δεν είναι αιμονή, είναι ουσία. Μέσα σε ένα σύστημα υπάρχουν και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν αυτοί που κάνουν αυτές τις προτάσεις θεωρούν ότι έχουν και κάποιον άλλον πλανήτη στον οποίο θα καταφύγουν. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τον πλανήτη αυτό. Εμείς θέλουμε εδώ να ζήσουμε ποιοτικά, ανθρώπινα, με σχέσεις αλληλέγγυες, με σχέσεις που θα είναι διαφορετικές μεταξύ των ανθρώπων, όχι ανταγωνιστικές, όχι επιθετικές, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα αυτή την περίοδο, όχι βίες, γιατί ξέρετε, όλα αυτά που δεν κάνουμε, όλα αυτά που η πολιτική αγνοεί, η πολιτική είναι και αυτά που κάνουμε και αυτά που δεν κάνουμε και δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά και αφήνουμε περιθώριο με πολύ μεγάλη βία στην καθημερινότητά μας, διότι βία είναι ο άνεργος, βία είναι να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις σου και ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βρίσκεται σε αυτό το σημείο και εάν δεν υπάρξουν μέτρα τώρα, άμεσα γι' αυτό, τότε αφήνουμε πολύ μεγάλο χώρο στο να δουν δυνάμεις που προσβάλλουν την ιστορία αυτού του τόπου. Προσβάλλουν μια ιστορία που είναι σύμβολο κατά του ναζισμού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών πρέπει να έχει δώσει λύση. Δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα μονίμως να αφήνει τους πολίτες μεταξεταστέως σε διαγωνίσματα και να τους λέει δεν μπορείτε να βγάλετε κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση. Εάν υπάρχει κέντρο δεξιά κυβέρνηση, οι οικολόγοι πράσινοι δεν έχουν θέση σε ένα τέτοιο σχήμα. Το λέμε, είμαστε σαφείς σε αυτό. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί χώροι που μπορούν να ενισχύσουν ένα τέτοιο σχήμα. Σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση και πάλι θα βάλουμε τις προϋποθέσεις μας, δεν δίνουμε λευκή επιταγή πουθενά. Εάν κληθούμε, θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Και όχι απλά αντιμνημονιακά, αλλά με τις καλύτερες προτάσεις για την οικονομία. Ξέρετε, εάν δεν αρκεί να λέμε όχι στο μνημόνιο, οι οικολόγοι πράσινοι έχουν ταχθεί από την πρώτη στιγμή κατά των μνημονίων, τα θεωρήσαμε καταστροφικά, επικίνδυνα και αναποτελεσματικά. Και είναι πραγματικά έτσι. Εκτός όμως από αυτό, χρειάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου. Όσο δεν γερνάμε την κουβέντα και επιμένουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σαν ένα πρόβλημα δημοσιονομικό, σαν ένα πρόβλημα απλά χρέους, δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να αποδεσμευτούμε από αυτά τα σκληρά δεσμά που μας φόρεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό γιατί φανταστείτε, ακόμα και αν σήμερα κάποιοι μας μηδένιζαν το χρέος, εάν συνεχίζαμε το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, μετά από λίγα χρόνια θα ήμασταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δεν θέλουμε να μας συμβεί αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει όλοι να βάλουμε τις προτάσεις μας την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα σχέδιο για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα στραβά που κάναμε μέχρι σήμερα. Οφείλουμε να το κάνουμε για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν διάφορα σενάρια, ακόμα και αν οι πολίτες ψηφίσουν με τρόπο όπου να μην μπορεί να βγει ούτε κεντροδεξιά ούτε κεντροαριστερή διακυβέρνηση στον τόπο, εκεί πάλι οι πολιτικοί φόροι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν θέλουμε τεχνοκρατικές κυβερνήσεις ειδικών. Δεν εκχωρούμε με μη πολιτικούς όρους τη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν γίνεται μονίμως τα πολιτικά σχήματα να μετράνε το κόστος όσον αφορά τον εαυτό τους. Πρέπει να σταματήσουν να μετριούνται με τη σκιά τους. Πρέπει να σταματήσει να εκχωρείται η διακυβέρνηση της χώρας σε κάποιους ειδικούς. Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Δεν υπάρχουν μεσίες, δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Οι πολίτες έτσι ψήφισαν και το Μάιο. Μην τους αφήσουν πάλι μεταξεταστέους. Οι οικολόγοι πράσινοι δεν θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα συμβάλλουν μόνο, απόλυτα το παίρνουμε τη δέσμευση αυτή, στη δημιουργία πολιτικής κυβέρνησης. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.